Tu vois qui signe dans le nerf. Που ένα στοιχείο που υστερεί είναι στα σιού τριών πόντων. Έχει μόλις 2 στα 8 στην έδρα του, 25%. Είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει καλό ποσοστό, 52%. Ο Άλεν έξω στον Τίγκα κάνει αυτό στο μπάζερ, μπείτε τρίποντο. Τον Άλεν, ο Άλεν στον Τίγκα. Θα δούμε αν θα δοκιμάσει την προσπάθεια, το σφύριγμα. Ο Καλάφη, Μάρκου, ξανά στον Τίγκα. Τίγκας για τρεις. Θα πετύχει το σιούτα. Ελευθερίου, ψάχνει τον Άλεν, ο οποίος κλείδωσε τον αντίπαλο του. Έχει το Μαντοβάνι στο double team. Τίγκας για τρεις. Μέσα από τον Φίλιππο Τίγκα. Κατοχή. Σάιμον στον Κινγκ, ξανά στον Μιχαήλ. Ροζέλ το κλέψιμο, μετά που η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Αμερικανού. Ο Τίγκας, ωραίο το τελείωμα. Ξεχασμένος εκεί στην γωνία, πέτυχε το καλάθι τριών πόντων. Ελευθερίου. Δεν αντιλήφθηκε την προσπάθεια εκεί ο Μάριος Γεωργίου. Ο Τίγκας κλέβει την μπάλα και δίνει μακρινή παλιά στον Τόρση που θα καρφώσει θεαματικά με το ένα χέρι. 32-27 μπροστά ο Απόλλωνας. Εδώ ο Τζόι Τόρση. Τρία συνεχόμενα καρφώματα από τον Τόρση. Στην ασίστα από τον Τόρση. Και 20 για το τέλος του ημιχρόνου. Τίγκας, εξαιρετική ενέργεια από τον νεαρό εκεί. Ωραία προσπίση του Τίγκα, το σουτ, καλάθι. Μάρκου βγάζει έξω στον Τίγκα, θα σουτάρει για 3, μέσα. Τίγκας. Τίγκας ελευθερώθηκε και στόχησε, ωραία ενέργεια από τον Φίλιππο Τίγκα εδώ, το κοντινό πλάνο στον νεαρό, στο πλήν. Στον Τίγκα. Ο Τίγκας πέρασε στον Ντόρσεϊ, θα σκοράρει. Κάθε εβδομάδα για επαγγελματίες ήταν χρειαστής πάνω σε κονίκα. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τον Απόλλωνα, κλείνουν οι Τισάικ, προσπαθούν να κλέψουν. Ο Τίγκας, 5 για το σιούτ, ο Τίγκας θα πάει προς το καλάθι και θα το πετύχει το διποντό στο drive. Το τρίποντο, Τίγκας. 2.35 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Φίλιππος Τίγκας. Θα πάει στο καλάθι, εξαιρετικό τελείωμα από τον